πίσω από τις κλειστές πόρτες μπορείς να δεις και περισσότερο να γνωρίσεις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, όπως είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές, πολιτικοί, γαλαζοαίματοι. Ξεχωρίζω μερικούς, την Elizabeth Taylor, τον Χάρι Μπελαφόντε, τον δάσκαλό μου Ρούντολφ Νουρέγεφ, και επίσης μπορώ να πω άνετα και για πολλούς Έλληνες όπως τον Μίκη Θοδωράκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και πολλούς άλλους. Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί όλες οι συναντήσεις είχαν το δικό τους ενδιαφέρον και, και ανάλογα την ηλικία στην οποία βρισκόμουν. Οφείλω να πω πάντως ότι θα ήθελα να ξανασυναντήσω, να μιλήσω περισσότερο με τον Νέλσον Μαντέλα, που είχα γνωρίσει γι' αυτόν όταν είμαστε στην Αφρική, και 30 χρόνια μετά, όταν ελεύθερος πλέον από την φυλακή, έγινε ηγέτης της χώρας του και θαύμαζα πραγματικά την φιλοσοφία και τη γαλήνια μορφή του. Παντού και σε όλους, αρκεί να ξέρεις να την ψάξεις και να μπορείς να την αγαπήσεις με τα καλά και τα κακά. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα να γνωρίσει κανείς στην Ελλάδα, ακόμη και στην πατρίδα του, δεν τα ξέρουμε όλα. Και είναι ωραία να πηγαίνεις στα χωριά, σε συνοικίες, να γνωρίζεις ανθρώπους. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τουρισμός και τα τουριστικά νησιά, είναι και όλη ύπαιθρος νομίζω.